Αυτό θα είναι που θα ξεκινήσουμε. Δίνω το λόγο στον Υπουργό κύριο Κόρτσοκ εκ μέρους του Συμβουλίου για να κάνει τη σχετική δήλωση. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, προσθέσαμε το θέμα των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές στην Ελλάδα στην ημερήσια διάταξη. Για να είμαι ειλικρινής, έχω πολύ λίγα πράγματα να πω ως προς τη διαδικασία. Καταρχάς, το Συμβούλιο δεν επεμβαίνει στα προγράμματα προσαρμογής και επιβεβαιώνω ότι δεν συζητήσει αυτό το θέμα ούτε τον Δεκέμβρη, ούτε σε προηγούμενες συναντήσεις. Και δεύτερον, το Eurogroup συχνά λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση του προγράμματος προσαρμογής από τα θεσμικά όργανα και δίνει πολιτική καθοδήγηση στα ανοιχτά θέματα. Αλλά καταλαβαίνω, από ό,τι έχω καταλάβει, αυτό δεν έχει γίνει όσον αφορά στις τρέχουσες συζητήσεις για την μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν είναι σε καλύτερη θέση να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Αξιότιμα μέλη, για αυτούς τους λόγους που μόλις είπα, διαδικαστικούς δηλαδή, δεν μπορώ να πω κάτι περαιτέρω για αυτό το θέμα εκ μέρους του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο Ανδριουκάουτης για να μας παρουσιάσει τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση της απασχόλησης και των κοινωνικών θεμάτων στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να ληφθούν μέτρα για να την αντιμετωπίσουν. Το κοινωνικό κόστος μιας οκταετούς κρίσης είναι προφανές. Και λόγω και των βαθιών διαρθρωτικών προβλημάτων στην Ελλάδα, τα οποία προϋπήρχαν της κρίσης. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να ανοίξει το δρόμο για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Βλέπουμε αύξηση της απασχόλησης, αλλά η ανεργία εξακολουθεί να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ελπίζουμε να συνεχιστούν αυτές οι θετικές τάσεις το 2017, να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση κι άλλο και να υπάρξει ανάπτυξη. Εάν εφαρμοστεί πλήρως το νέο πρόγραμμα, η Ελλάδα θα έχει καταφέρει να διασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Η πρώτη αναθεώρηση του τρίτου μνημονίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς και οι πρώτες πληρωμές έγινε τα τέλη του Οκτωβρίου. Η τρίτη αναθεώρηση και η τρίτη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί, είναι εν εξελίξη και θα ολοκληρωθεί σύντομα. Όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, έγινε διαπραγμάτευση ενός νέου μνημονίου συνεννόησης για το πρόγραμμα εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμενε να υπάρχουν κοινωνικές και ισότιμες αξιολογήσεις και να ληφθούν δεόντως υπόψη στο σχεδιασμό αυτού του προγράμματος. Έγινε ένας εκ των προτέρων έλεγχος και αξιολόγηση των επιπτώσεων σε κοινωνικό επίπεδο και κυρίως αυτά μεταφράστηκαν σε διάφορες επιλογές πολιτικής και μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν τα κοινωνικά δίκτυα ασφαλείας. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος ή εισοδήματος κοινωνικής αλληλεγγύης για να βελτιώσουμε την βιωσιμότητα και την δικαιοσύνη του ευρωπαϊκού, του ελληνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας. Επίσης, συνεργαζόμαστε με τις αρχές για την επαγγελματική κατάρτιση για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας προς όφελος των Ελλήνων. Μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, καταπολέμηση της ανισότητας, να υπάρχει κοινωνική ισότητα και ισότητα μεταξύ γενεών και να μειώσουμε τις ανισότητες για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο πρόγραμμα σταθερότητας. Θα ήθελα επίσης να σταθώ και στην σημαντική υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για να βελτιώσουμε την κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα. Πάνω από 4 δις ευρώ διατίθενται στην Ελλάδα για το διάστημα 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μέτρα τα οποία προωθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κοινωνική ένταξη, τη δημιουργία ικανοτήτων σε θεσμικό επίπεδο και τις επενδύσεις στην παιδεία. Αυτά
υποστηρίζονται από επιπλέον 170 εκατομμύρια ευρώ από την πρωτοβουλία για την απασχόληση της νεολαίας. Σε γενικές γραμμές, αυτά τα οποία προωθήσαμε μέσω των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, στόχο έχουν να βοηθήσουν την Ελλάδα να έχει μια πιο σταθερή βάση για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, η οποία θα θεμελιώνεται σε υγιή οικονομικά συστήματα, σε ένα σταθερό οικονομικό σύστημα και σε μια καλά λειτουργούσα οικονομία. Το να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους σημαίνει ότι πρέπει να επιτύχουμε αρκετούς στόχους και στην εργασιακή νομοθεσία για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την προσαρμογή της οικονομίας. Στόχος ήταν να προωθήσουμε την ανακατανομή των θέσεων εργασίας, να μειώσουμε την επιρροή της καταστροφής κάποιων θέσεων εργασίας και βάσει του Μνημονίου Συνεννόησης, το οποίο συμφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2015, η Ελλάδα συμφώνησε οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι σημαντικές συλλογικές απολύσεις και τα θέματα των επιχειρήσεων να βασιστούν στις βέλτιστες πρακτικές. Πρέπει να υπάρχει βέβαια μια ευρεία διαδικασία διαβούλευσης που θα περιλαμβάνει μια ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων. Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων υπέβαλε την έκθεσή της το Σεπτέμβριο του 2016 μετά από διαβούλευση με μεγάλους ενδιαφερομένους και τους κοινωνικούς εταίρους. Και επιμένως θα πρέπει να υπάρχει σημαντική συνεισφορά στις συζητήσεις που γίνονται με την ελληνική κυβέρνηση και των εκπροσώπων των θεσμών για το πώς μπορούμε να βοηθώσουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τα άλλα εργασιακά ζητήματα. Στόχος είναι να έχουμε μια πιο ισχυρή και πιο βιώσιμη κοινωνική σύμπραξη και να υπάρχει σωστή εφαρμογή και ευελιξία, να υπάρχει βεβαιότητα για τις επιχειρήσεις και κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για τους εργαζομένους. Τα ωφέλη της ανταγωνιστικότητας των τελευταίων ετών πρέπει να συνεχιστούν και πρέπει να έχουμε δυνατότητες για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Όσον αφορά το πλαίσιο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, δυστυχώς δεν είναι ομόφωνες οι συστάσεις των εμπειρογνωμόνων, αλλά δεν συστήνουν και να μειωθεί το πεδίο εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων. Πιστεύουν ότι ο σημαντικός κοινωνικός διάλογος και οι επικοδομητικές εργασιακές σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για τα δικαιώματα των εργαζομένων και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις συλλογικές συμβάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκαθεν προσπαθούσε να έχει ένα κοινωνικό διάλογο με τους εταίρους και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο χωρών για να συζητήσουμε τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και την εφαρμογή τους. Όσον αφορά την επίσημη διαδικασία διαβούλευσης, πέραν αυτής έχουμε και συγκεκριμένες διμερείς συζητήσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τους δύο κλάδους για να μπορέσουμε να έχουμε καλή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια για να βελτιώσουμε τον κοινωνικό διάλογο στην Ελλάδα, αλλά χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τη διαδικασία δημιουργίας ενός πλαισίου για ένα πιο επικοδομητικό πλαίσιο για κοινωνική σύμπραξη, να σεβόμαστε την ιδιοκτησία και την ανταπροσωπευτικότητα. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε. Και τώρα έχουν το λόγο οι πολιτικές ομάδες. Πρώτος ο κύριος Μπάλτς εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ το Συμβούλιο και την Επιτροπή που ήρθαν εδώ και έκαναν τις σχετικές δηλώσεις για τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα. Να σας μιλήσω σε σχέση και με τη συζήτηση που είχαμε τον Οκτώβριο. Σε βασικές δομές έγιναν οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα? Μπορούμε με χαρά μας να αναγνωρίσουμε προόδους, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των πιστωτών και της Ελλάδας όσον αφορά την μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας. Ευέλικτες μορφές εργασίας, ευέλικτες μορφές συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι πράγματα που πρέπει να διασφαλιστούν ώστε οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα να μπορούν να απασχολούν ανθρώπους. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο δεν θα έχει να κάνει με κεντρικά συστήματα απολύσεων και συλλογικών συμβάσεων. Αυτό επίσης έχει να κάνει και με ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που δεν λειτουργεί.
Η πρόοδη των τελευταίων εβδομάδων φυσικά δεν θα πρέπει να παραγνωριστούν, αλλά έχουμε και ακόμα πολλά βήματα να κάνουμε. Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, του συνταξιοδοτικού συστήματος από την άποψη, από τη δική μου, κατά τη δική μου άποψη, είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιούγκερος. Έχει το λόγο για 3 λεπτά εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Η κυρία Γιονγκέριος. Σε μια επιστολή της ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών μιλήσαμε για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα. Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας στην ουσία κατέστησε ανύπαρκτες τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η Τρόικα λέει να μην ανησυχούμε γιατί οι μεταρρυθμίσεις θα ενισχύσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Όμως αυτό δεν συνέβη. Και η κατάσταση των Ελλήνων εργαζομένων είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο κύριος Γίνκερ απάντησε στην επιστολή μας λέγοντας ότι η Κομισιόν συμμορφώνεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές συνθήκες και με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος αυτός καθεαυτός δεν έχει πεδίο εφαρμογής στα ελληνικά μέτρα. Αυτό είναι αντίφαση κατά τη γνώμη μου. Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν συνάδει με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ούτε και με τις βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Το μνημόνιο δεν είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν μπορεί να εξαιρέσει την Ελλάδα από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Δεν θα το υποστηρίξουμε αυτό. Το μνημόνιο δεν μπορεί να αποτελέσει ένα νομικό πεδίο που κανείς δεν έχει δικαιοδοσία. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Η Κομισιόν έχει δίκιο ότι η Τρόικα συζητά ποιες είναι οι συστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όμως να θυμίσουμε στην Επιτροπή ότι αυτό πρέπει να γίνεται με συμμετοχή όλων των εταίρων στο μνημόνιο. Δεν μπορούμε να διαλέγουμε ό,τι θέλουμε. Θα πρέπει επιτέλους να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα στο επίπεδο που είναι στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μαριάς, για 1 λεπτό. Τρόικα μετέτρεψαν στην Ελλάδα σε ένα απέραντο κοινωνικό νεκροταφείο, πετσοκόβοντας μισθούς και συντάξεις από το 2010. Αφού η Τρόικα γέμισε τη χώρα με στρατιές ανέργους και διέλυσε τις εργασιακές σχέσεις βάζοντας τις συλλογικές συμβάσεις στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, τώρα το Συμβούλιο νύπτει τα σχήρα στο Πόντιος Πιλάτος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παριστάνει ότι δήθεν ευαισθητοποιήθηκε για τα εργασιακά στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και για τη μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που συνεχίζοντας τις μνημονιακές επιλογές Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, χύνει τώρα κροκοδίλια δάκρυα για τους εργαζόμενους που τους έχει καταδικάσει σε μισθούς πείνας. Μια κυβέρνηση που πετσοκόβει τις επικουρικές συντάξεις, το ΕΚΑΣ και εκποιεί τη δημόσια περιουσία αντί πινακίου φακής. Μια κυβέρνηση που δεν τόλμησε να προχωρήσει στην ανακεφαλαιοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος και στην εγγραφή των γερμανικών αποζημιώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό. Μια κυβέρνηση που εκλιπαρεί τους δανειστές, έχοντας σαλπίσει ισπανική υποχώρηση. Φτάνει πια η υποκρισία και η διγλωσία. Ο ελληνικός λαός δεν ανέχεται άλλο την κοροϊδία και σύντομα θα στείλει σκληρό μήνυμα στη Τρόικα και στους κάθε λογής υποτακτικούς της. Ευχαριστώ. The next speaker is Madame Goulard. Η κυρία Γκουλάρ για 2 λεπτά στη συνέχεια. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πριν ακούσω τον προηγούμενο ομιλητή ακόμα, πίστευα ότι πρέπει να δούμε αυτό το θέμα, χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να επιλέξουμε πλευρά. Δεν μπορεί να είμαστε είτε από την πλευρά της Ελλάδος είτε από την πλευρά της Ευρώπης. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε τις προσπάθειές τους με τη βοήθεια που τους δόθηκε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έγινε τίποτα για τους Έλληνες και το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει μέλος της Ευρωζώνης καταδεικνύει ότι υπάρχει κοινή βούληση για να παραμένει η χώρα στην Ευρωζώνη παρά την διαφορετική άποψη των πολιτών της. Και επίσης επιδεικνύουμε αλληλεγγύη με μια χώρα που αντιμετώπισε ανισορροπίες και η Ευρώπη τις αντιμετώπισε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μια καλή χρονολογική προσέγγιση. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η αυτή η οποία έριξε την Ελλάδα στις δυσκολίες. Υπήρχαν κάποια θέματα που μπόρεσε να ρυθμίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπορούμε να της ρίξουμε το φταίξιμο για τα πάντα.
Και τώρα θα ήθελα να μιλήσω ως πρόεδρος της ομάδας για την ένδυα. Πράγματι, η κοινωνική κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχουν παιδιά τα οποία πάσχουν βρίσκονται σε πολύ δύσκολες κατάστασεις φτώχειας, που σημαίνει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα για το μέλλον της χώρας. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας των νέων. Αυτό δεν είναι καλό για το μέλλον της χώρας. Δεν μπορούμε να έχουμε όλα όσα θα υποθεμήσουμε. Εγώ, όταν ήμουν εισηγήτρια για το Tupac, προσπαθήσαμε να έχουμε δράση και για τα έξοδα αλλά και για τα έσοδα για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Το βασικό ερώτημα είναι να δούμε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη συμφωνούν να γίνονται μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε επενδύσεις και σε απασχόληση. Και φυσικά σε αυτό το παιχνίδι στο οποίο ένας ρίχνει το φταίξιμο στον άλλον, το οποίο επηρεάζει πραγματικά τους Έλληνες πολίτες αλλά και τους πολίτες των άλλων χωρών που με τους φόρους τους συνεισέφεραν για να ξεφύγει η Ελλάδα από την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Δεν τα βρίσκω αυτά όλα σε όλες τις συζητήσεις και το άκουσα μάλιστα και από τον προλαλήσαντα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαδημούλης για 2 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ αδιανόητη, κύριοι της Κομισιόν και του Συμβουλίου, την εξαίρεση της Ελλάδας από όσα προβλέπει το ευρωπαϊκό κεκτημένο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι Ευρωπαίοι πολίτες, ισότιμοι με τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες και όχι δεύτερης κατηγορίας. Και από τη στιγμή που όλοι, όπως και ο κύριος Μπάλτς, ομολογείται ότι γίνεται πρόοδος στην Ελλάδα, δεν δικαιολογείται καθυστέρηση ούτε στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ούτε στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομιμότητα. 77 από τις 80 prior actions, από τα 80 προαπαιτούμενα, έχουν ήδη κλείσει. 1 από τα 3 που απομένουν είναι η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και σας ερωτώ, κύριοι της Κομισιόν και του Συμβουλίου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που δεν είναι Ευρώπη, ζητάει, ειδικά για την Ελλάδα, να μην εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η δική σας θέση ποια είναι? Ως πότε θα υποχωρείτε στις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, παραβιάζοντας την ευρωπαϊκή νομιμότητα και κάνοντας κακό και στην Ελλάδα, την οικονομία της, στον ελληνικό λαό, αλλά και στην Ευρωζώνη? Γιατί αν η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποδείξει ότι λύνει προβλήματα, τότε θα δυναμώνει η προπαγάνδα της αντιευρωπαϊκής λαϊκίστικης άκρας δεξιάς. Πρέπει λοιπόν να τρέξουμε, να προχωρήσουμε και είσαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο, κύριοι του Συμβουλίου και της Κομισιόν, να εφαρμόσετε την ευρωπαϊκή νομιμότητα. Είναι αδιανόητο σε ένα κράτος μέλος της Ευρωζώνης να αρνείστε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει από τον Μπαγκλαντές να καθιερώσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να υπογράψει εμπορική συμφωνία. Αυτό που ζητάτε από τους Μπαγκλαντεσιανούς το αρνείστε στις Ελληνίδες και τους Έλληνες? Με ποιο δικαίωμα?